ανθρώπου που για πρώτη φορά συμμετέχει ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ατολογανανία. Ναι. Ποιος είναι ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρης? Ο Σπύρος Κωνσταντάρας του Γεωργίου και της Ευθυμίας γεννήθηκε στο Θέρμο στις 8 Νοεμβρίου 1967 και από τη μητέρα του έχει ευρυτανική καταγωγή. Κατάγεται από πολύτεκνη και αγροτική οικογένεια. Τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο στο Θέρμο. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως δικηγόρος εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Θέρμο και ασκεί επί 16ετία μαχόμενη δικηγορία στο Αγρίνιο. Είναι πρόεδρος του Παρατήματος Αγρινίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής. Επικεφαλής του Υπερκομματικού Συνδυασμού Ενωτική Δημοτική Πορεία και αρχηγός της Δημοτικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο Θέρμου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου. Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Σταυροκονοσοπούλου και έχουν δύο γιους και μία κόρη. Μηνύματα και ευχές έστειλα. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Παράλογος Αθανασίου Αριοβαγγίτης, η Ευρωβουλευτής και άλφα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρόδη Κράτσα, οι θέος βουλευτές Απόστολος Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Μιμής, Χρήστος Φωτόπουλος, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας και βουλευτής Κυκλάδων, κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο θέος αντιδήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χρήστος Τεντόμας, οι δημοσιογράφοι Μπάμπης Χούτρας και Κατερίνα Παπακοστοπούλου, πολλοί αυτοδιοικητικοί από τον νομό μας, δήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, αφού ο κύριος Κωνσταντάρας προέρχεται από την αυτοδιοίκηση. Μαζί μας απόψε παρευρίσκονται ο θέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριος Ανδρέας Ζώρης, ο επίτιμος συμβολιογράφος κύριος Κώστας Δήμου Μαραγιάννης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Νομού Ιταλοκαρνανίας κύριος Χρήστος Πριόπολος, ο τέος δήμαρχος Στράτου κύριος Δημήτρης Μουτζιάδης, ο τέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Παντελής Μαμπακάς, ο δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου κύριος Νικόλαος Καζαντής και ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Αγρινίου κύριος Ανδριόπουλος. Και σε αυτό το σημείο θα καλέσουμε στο βήμα κοντά μας τον κύριο Κωνσταντάρα. Πολίτες του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που αυτή τη φορά την κλεισιμότερη στην ιστορία του έθνους μας είστε δίπλα μου και αγκαλιάζετε την υποψηφιότητά μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους της παράταξης. Την επόμενη Κυριακή, αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα κληθούμε να απαντήσουμε στο αν θέλουμε ευρώ ή δραχμή. Το ευρώ ή δραχμή θα είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας. Την επόμενη Κυριακή θα κληθούμε να απαντήσουμε στο δίλημα. Ακυβερνησία ή αυτοδύναμη κυβέρνηση ικανή να δώσει λύση στο αδιέξοδο και να κρατήσει την Ελλάδα μέλος της Ευρωζώνης στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Τα ψέματα, οι λαϊκισμοί, οι υποσχέσεις και οι αυτόκριτοι σωτήρες που από τη μια θέλουν το ευρώ και την άλλη όχι, και την τρίτη το θέλουν αλλά δεν θέλουν δεσμεύσεις, πρέπει να πάρουν την απάντησή τους. Η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στην μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατραπεί σε ημέρα διαμαρτυρίας. Το οφείλουμε σε εμάς, το οφείλουμε στα παιδιά μας, να επιλέξουμε πολιτικές δυνάμεις, κόμματα θέσεων, κόμματα αρχών, κόμματα που τα προγράμματά τους καταρτίστηκαν με ρεαλισμό, σε αντιστοιχεία με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Λέμε όχι σε αυτούς που υπόσχονται εύκολους δρόμους. Εύκολα λόγια, αγαπητοί μου, υπάρχουν. Όχι δρόμοι εύκολοι. Είναι οι ίδιοι που κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που προαναγγέλνουν γάμους με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα συνεργάζονται ούτε νεκροί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγοι, αλλά όμως με επικίνδυνη νοοτροπία και λογική. Ψήφους αυτούς σημαίνει
ψήφος στην χρεοκοπία της Ελλάδας. Ψήφος σε αυτούς σημαίνει ψήφος στην οπισθοδρόμηση. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν από 2 χρόνια, περίπου και ενώ η Ελλάδα αντιμετώπιζε μια κρίση χρέους, όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κρίση χρέους επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ μετά το λεφτά υπάρχουν αποφάσισε για λόγους που αυτοί γνωρίζουν και που εμείς να διερευνήσουμε να τη μετατρέψει σε κρίση δανεισμού. Μίλησαν για διεφθαρμένη χώρα, μίλησαν για πλαστά στοιχεία, μίλησαν για τιτανικούς και τι δεν είπαν και επέλεξαν να μας οδηγήσουν στο μνημόνιο. Μας είπαν ότι ήταν ο μόνος δρόμος για να μην χρεοκοπήσουμε. Μας διαβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα απέφυγε οριστικά την χρεοκοπία. Και προέβλεψαν ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2011 η Ελλάδα θα βγει ξανά στις αγορές. Στην προσπάθειά τους αυτοί βρήκαν πρόθυμους και να το στηρίξουν και να το ψηφίσουν το μνημόνιο. Ήταν τότε που ο Αντώνης Σαμαράς μόνος προειδοποιούσε ότι το μνημόνιο δεν βγαίνει. Είχε προβλέψει από τότε ότι η Ελλάδα θα εγκλωβιστεί στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Τα έσοδα θα βουλιάξουν, η ανεργία θα εκτοξευτεί και ότι η Ελλάδα θα ξέχναγε τις διεθνείς αγορές με όσα αυτό σημαίνει. Τότε τον έλεγαν ανεύθυνο τον Σαμαρά. Γιατί? Επειδή είπε όχι στο μνημόνιο και ό,τι έλεγε στην Ελλάδα με το ίδιο πάθος το υπερασπιζόταν και στο εξωτερικό και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ήταν μέλος και στη Μέρκελ. Ήταν η περίοδος που η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παρήκε και πολιτική και επιστημονική στήριξη για τη συγγραφή, ψήφιση και εκτέλεση του μνημονίου. Ήταν ο ίδιος ο σημερινός προσωρινός επικεφαλής της συμπολίτευσης που μερικούς μήνες πριν χειροκροτούσε το άκουσμα του λεφτά υπάρχουν και έρχεται σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, να μας πει ότι ήταν ελλιπές το μνημόνιο και ότι λεφτά δεν υπήρχαν. Αλήθεια, τον εμπιστεύεστε? Μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ένα πολιτικό αρχηγό που λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση 2 ετών και σήμερα, από ό,τι διάβασα στον τύπο, είπε ότι έχει χρονοδιάγραμμα εξόδου από το μνημόνιο? Γιατί αλήθεια τόσα χρόνια και τόσο καιρό δεν το εφάρμοσε. Και αφού πέρασαν 18 μήνες οριζόντιων περικοπών, τυχών φοροεπιδρομών, ψήφισαν 15 φορολογικά νομοσχέδια, έβαλαν πάτο στο βαρέλι, αλλά τελικά δεν έβαλαν. Ψήφισαν το χαράκι στα ακίνητα, που ο κύριος Βενιζέλος αρμούνταν με τεπένων, και αφού πέρασαν 18 μήνες χωρίς μία ιδιωτικοποίηση, ούτε μία, αποφάσισαν το καταστροφικό αυτό δημοψήφισμα που, όπως είπα και χθες στην Αθήνα, δημιούργησε ένα βέρτιγκο στο οικονομικό γίγνεσθε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Βενιζέλος ήταν πάλι εκεί να στηρίξει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και να καθίσταται εκτός από το εξωτερικό και στο εξωτερικό αναξιόπιστος, αλλά κυρίως κατέστη τότε η Ελλάδα αναξιόπιστη στο εξωτερικό. Μέχρι τότε, πριν τη φαϊνή ιδέα δηλαδή του δημοψηφίσματος, ο Αντώνης Σαμαράς φώναζε και ζητούσε αυτή την αλλαγή πορείας, διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής και επαναδιαπραγμάτευση. Ζητούσε από τότε ανάπτυξη. Λιδωρούνταν. Και από αυτούς που προσποιούνταν ότι κυβερνούσαν και από αυτούς που ήταν πρόθυμοι τότε να συγκυβερνήσουν μαζί του. Με την κάφα του δημοψηφίσματος γνωρίζετε καλύτερα από μένα όμως ότι τα πράγματα άλλαξαν. Ήταν η πρώτη φορά που το κρέος μας χαρακτηρίστηκε μη βιώσιμο. Ήταν η πρώτη φορά που αμφισβητήθηκε η παραμονή μας στην Ευρωζώνη. Οι εταίροι μας μίλουσαν ευθέως για χρεοκοπία της χώρας. Η Ελλάδα απομονώθηκε. Θυμάστε τότε που με αγωνία όλοι οι Έλληνες περίμεναν την λήξη του Eurogroup τις πρωινές ώρες για να μάθουν το τι θα γίνει με την Ελλάδα αν θα μείνει στο ευρώ ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία, κόμμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού, το κόμμα του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή που έβαλε την Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ, είχε την ιστορική, επαναλαμβάνω, ιστορική υποχρέωση να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.
Δεν θα μπορούσε να παίξει ευτεριακά παιχνίδια για να αποκομίσει δημοσκοπικά και εκλογικά ωφέλη. Δεν θα μπορούσε να επενδύσει στα ερείπια μιας χρεοκοπημένης χώρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης. Ο Αντώνης Σαμαράς κράτησε την Ελλάδα όρθια τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Σαμαράς δεν θα πέταγε την Ελλάδα στο κρεμό για να γίνει πρωθυπουργός με 50%. Είναι πατριώτης. Τον γνωρίζω 20 χρόνια και γνωρίζω καλά ότι υπηρετεί με συνέπεια τα πιστεύω του και μόνο αυτά. Είναι ένας ηγέτης και οι ηγέτες φαίνονται από τις αποφάσεις που παίρνουν στα δύσκολα. Αγαπητοί μου, στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας για τη σωτηρία της χώρας, η Νέα Δημοκρατία στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου ως κυβέρνηση ειδικού σκοπού με έργο την υλοποίηση του PSI και την ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης. Τότε όλοι οι βουλευτές τη στήριξαν και την ψήφισαν και αποφάσισαν να υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα και ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές. Κάποιοι ξέχασαν τι είχαν ψηφίσει, κάποιοι άλλοι ξέχασαν ότι είχαν συμμετάσχει στην κυβέρνηση και αποφάσισαν να δηλώσουν ως επάγγελμα Έλληνας και επάγγελμα πατριώτης. Εμείς είμαστε και Έλληνες και πατριώτες και αναλάβαμε να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και θα το πετύχουμε με μια ισχυρή κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Με την Δανειακή Σύμβαση, αγαπητοί μου συμπατριώτες, μειώνουμε το χρέος μας πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Ελαφρύνουμε το ετήσιο έλλειμμα της χώρας, τουλάχιστον 4-5 δις και εξαιτίας των σημαντικά χαμηλότερων επιτοκίων που εξασφαλίσαμε. Κερδίζουμε χρόνο για να διαπραγματευτούμε ανάκαμψη και ανάπτυξη. Πετυχαίνουμε την διάσωση του τραπεζικού συστήματος και όχι των τραπεζικών. Γιατί γνωρίζετε ότι χωρίς όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει ούτε οικονομία, ούτε ευημερία, ούτε σκέψη για επενδύσεις. Απλά δεν υπάρχει καμία προοπτική για κανέναν. Είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και η οικονομία μας θα εισπράξει το μέρισμα από μελλοντική έκδοση ευρωομολόγων που πρώτος στην Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε. Στην κορύφωση της κρίσης συνειδητοποιήσαμε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν παράγει. Δεν ήρθα εδώ σήμερα για να υποσχεθώ σε μία εβδομάδα ότι θα βγούμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και στόχευσης. Ονομός εδωλακαδανίας. Κατεξοχήν είναι αγροτικός και μπορεί να έχει σημαντικό μερίδιο. Ας αναλογιστούμε ότι η χώρα μας έχει έτοιμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων 3 δισεκατομμύρια. Ο πρωτογενής τομέας, ξεχασμένος για χρόνια, πρέπει να αποτελέσει τη βάση της πραγματικής οικονομίας και δουλειά δική μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν επενδύσεις, να στραφούν σε νέες καινοτόμες καλλιέργειες, να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, να τυποποιούν τα προϊόντα τους έτσι ώστε η δουλειά τους να αποκτά προστιθέμενη αξία. Ο τουρισμός αποτελεί για την Ελλάδα κορυφαία πηγή εισοδήματος και η Ετωλακαρδανία έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πετύχει αναπτύσσοντας θεματικό τουρισμό. Το παράδειγμα το έδωσε η Ορεινή Ναυπακτία και άλλες περιοχές πιο δειλά. Όλα τα παραπάνω, αγαπητοί μου φίλοι, απαιτούν και προϋποθέτουν υποδομές και δίκτυα. Και τώρα είναι η ευκαιρία. Είναι ευκαιρία γιατί υπάρχουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προτίθεται να χρηματοδοτήσει υποδομές στην Ελλάδα. Αρκεί να σας πω ότι το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το 2007 και έχει μόλις απορροφητικότητα ένα χρόνο πριν τη λήξη του, ίσως λίγο πάνω ή κάτω από το 20%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι δουλειά θα πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό για να υπάρχει απορρόφηση των κοινωνικών πόρων. Έτσι λοιπόν θεωρώ, όπως και εσείς πιστεύετε, ότι θα πρέπει να απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση, την επόμενη πολιτική ηγεσία του νομού, η κατασκευή του κάθε του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι Αγρίνιο, δυτικό άξονα Πλατιγιάννη, με προτεραιότητα στη σύνδεση του Πλατιγιαλιού με τον δυτικό άξονα. Ήμουνα προχθές στον Αστακό και μου είπαν ότι 3 μήνες χρησιμοποιήθηκε το Πλατιγιάννη και
εδώ υπήρξε τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης κατά τουλάχιστον 200%. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 1982, αν δεν απατώμε, και μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Δεν φταίει γι' αυτό ίσως ολόκληρο το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν θα πρέπει να απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του νομού η κατασκευή του άξονα αντιρρήου ναυπάκου ΙΤΕΑΣ Δελφών Λαμίας, που με την ολοκλήρωση της παράκαμψης της ναυπάκου θα βοηθήσει στην δημιουργία υποδομών στην Ετωλά Κανανία. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει η κατασκευή της παραϊόνιας οδού από το Ετωλικό μέχρι την Οικουμενίτσα μέσω του Πλατηγιαλιού, του Ασταχού και του Ακτίου. Και σε συνδυασμό τούτο το έργο με το αεροδρόμιο του Ακτίου θα προσδώσει την προοπτική ταχύτητα της τουριστικής ανάπτυξης στην παράκτεια περιοχή του Ιωνίου, δημιουργώντας ένα πλέγμα συνδυασμένων μεταφορών. Η σύνδεση του δυτικού άξονα με την παραϊόνια οδό, το αεροδρόμιο του Ακτίου και τη ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας μέσω της επαρχίας Ξηρομέρου. Γνωρίζετε την κατάσταση και την γνωρίσαμε όλοι από εγώ πρώτη φορά υποψήφιος στην επαρχία Ξηρομέρου. Κατασκευή κόμπου για την απευθείας σύνδεση του Αγρινίου με τον δυτικό άξονα. Δεν υπάρχουν άραγε ευθύνες όλων μας το ότι δεν έγινε ένας κόμπος να ενώνει την Ιόνια οδό με το Αγρίνιο, όπου θα τονώσει την επιχειρηματική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία, θα βοηθάει τους επισκέπτες και θα είναι χρήσιμη παρέμβαση για την πόλη του Αγρινίου και την περιοχή ολόκληρη της Τριχονίδας. Δεν χρειάζεται η κατασκευή της περιμετρικής οδού στη λίμνη Τριχονίδα, που σε συνδυασμό με τη σύνδεσή της με το δυτικό άξονα θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην πολύμορφη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του μεγάλου πλέον Δήμου Αγρινίου και στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων της και του ιδιαίτερου κάλους και φυσικού περιβαλλοντός της. Απαιτείται, αγαπητοί μου φίλοι, ο κάθετος οδικός άξονας από την άφακτο θέρμο κρουσός καρπενήσει, ώστε και εκεί θα υπάρξει μια αποφασιστική συμβολή στην ανάπτυξη της ορεινής αυτής περιοχής. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, μίλησα κυρίως για τους τομείς που μπορεί να αναπτύξει μια επόμενη σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση με τους εκπροσώπους, συλλογικά να δημιουργήσουμε μια νέα συλλογικότητα στο νομό Ετωλά Κανανίας. Πιστεύω όμως ότι η πρόταση, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχει καταγραφεί και προταθεί στον ελληνικό λαό, αφορά και άλλες θεσμικές παραμβάσεις, όπως μια τολμηρή πλέον συνταγματική μεταρρύθμιση για να υπάρξει επιτέλους θεσμική θωράκιση της χώρας. Πρέπει να υπάρξει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού για να τελειώσει αυτή η εκλογική πελατεία, αυτό το σούπερ μάρκετ του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και των θεωρισμών που κατέτεινε στην ολοκληρωτική διάλυση του κράτους και του δημοσίου. Και πρέπει να συνηγορήσουν οι νέοι κυρίως πολιτικοί στην κατάργηση των προνομίων των βουλευτών και της βουλευτικής ασυλίας. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών και ο κάθε υπουργός να είναι υπεύθυνος, όχι με την λήξη της θητείας να παραγράφεται το κάθε αδίκημα, αλλά να οδηγείται εκεί που πρέπει όταν είναι επιλύσμων των υποχρεώσεων του προς το έθνος και τον όρκο τον οποίο έδωσε. Χρειάζεται πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής από την εκτελεστική εξουσία και ένας λόγος που συμβολίζει η τοποθέτηση στην πρώτη θέση του επικρατείας, του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, του αεροπαγίτη Χαράλαμπου Αθανασίου, είναι αυτό ακριβώς να εφαρμοστεί ο νόμος και η τάξη και να υπάρχει η διάκριση μεταξύ των λειτουργιών. Και κυρίως να πολεμηθεί αυτή η άστατη, η άτσαλη λαχρομετανάστευση, η οποία επέσυρε τόσα δεινά στον τόπο, βοήθησε και αυτό στην κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, πέρα από την αύξηση της εγκληματικότητος που τη ζούμε και στο τελευταίο χωριό του νομού Ετωλά Κανανίας, όσο μάλλον στις μεγάλες πόλεις. Επίσης, αγαπητοί μου συμπολίτες,
πολίτες του Αγρινίου. Η πόλη πρέπει να στηριχθεί με την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου, με την δημιουργία μουσείου στο Αγρίνιο και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα τονώσουν την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Χρειάζεται να προστατεύσουμε ό,τι έχουμε, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την πόλη μας ζωντανή, να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο, να μην επιτρέψουμε άλλον υποβιβασμό της μηναρχίας μάχης και αξιοποίηση του αεροδρομίου. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να καταπιαστούμε. Χρειάζεται σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και δουλειά, πολλή δουλειά. Φίλες και φίλοι, η αγάπη μου για τον τόπο μας, το πάθος μου για προσφορά, το μεράκι μου για δημιουργία, τα πιστεύω, με οδήγησαν στην απόφαση να ενώσω τις δυνάμεις μου με όλους εκείνους που με υπευθυνότητα, σχέδιο και όραμα δίνουν τη μάχη για την Ελλάδα της ελπίδας. Δεν δικαιούμαστε όλοι να παρακολουθούμε ως θεατές τη χώρα μας να βουλιάζει. Οφείλουμε όλοι πάνω απ' όλα και το οφείλουμε στις επόμενες γενιές να κινητοποιηθούμε, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε να τα καταφέρουμε και να υπάρξει βεβαίως η αναγκαία εκείνη κοινωνική και πολιτική συμφωνία, γιατί τελείωσαν, όπως προείπα, οι λαϊκισμοί, η δημαγωγία, η υποσχεσιολογία και το κομματικό πελατολόγιο. Σήμερα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη χώρα και την πολιτική. Είμαι νέος πολιτικός και δεν ήρθα σήμερα εδώ να δώσω ανέξοδες υποσχέσεις. Δεσμεύομαι όμως να αγωνιστώ για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους και την επιχειρηματικότητά τους. Όπως θα καταφέρουν όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό και διακρίνονται. Πολίτες του Αγρινίου, με γνωρίζετε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Έτωλα Καρνανία. Επέλεξα συνειδητά να δημιουργήσω οικογένεια και να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά εδώ. Δεν χρησιμοποιώ την καταγωγή μου για να δικαιολογήσω την υποψηφιότητά μου. Την τιμώ. Όπως τιμώ και εσάς που αποτελείτε στήριγμα για μένα και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Καθημερινά σε αυτή την πόλη βρισκόμαστε ο καθένας να αγωνιά για το μέλλον. Να βλέπουμε την εμπορική κίνηση, να βλέπουμε τα καταστήματα, να βλέπουμε τους νέους μας που πλήττουν και κατατρίβονται από την ανεργία. Να βλέπουμε όλους τους πολίτες της Έτωλα Καρνανίας να αγωνιούν για το αύριο. Αυτή την αγωνία λοιπόν έχω και εγώ. Επειδή λοιπόν τα προβλήματα της Έτωλα Καρνανίας είναι προβλήματά μου, γιατί τα ζω καθημερινά, είμαι ένας από εσάς και το ξέρετε. Θέλω να μου δώσετε τη δύναμη να αγωνιστώ για τα κοινά μας όνειρα, τις κοινές μας αγωνίες, για ένα καλύτερο αύριο της Έτωλα Καρνανίας. Φίλες και φίλοι, θέλω να μεταφέρετε στους φίλους, στους συγγενείς σας, το όραμά μου για την Έτωλα Καρνανία, το όραμά μου για την Ελλάδα. Θέλω να μεταφέρετε τις θέσεις μου, την αγωνία μου για το μέλλον μας, την ειλικρινή μου και μόνη δέσμευση για δουλειά, δουλειά, δουλειά το επόμενο διάστημα. Ζητήστε τους να είναι δίπλα μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχω μηχανισμούς, δεν ακολουθώ πολιτική lifestyle, δεν έχω κομματάρχες. Δεν πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω μόνο στις καθαρές σχέσεις που ενώνουν, που τώρα επί 16 χρόνια είμαι σε αυτή την πόλη ως επαγγελματίας και έχω χτίσει μαζί σας. Πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και την επόμενη μέρα.
Δεν υπάρχουν αρχηγοί και υπαρχηγοί. Υπάρχουν πολίτες σε αυτό το νομό. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να δημιουργήσουν με συνεργασία χτίζοντας τη νέα συλλογικότητα. Φίλες και φίλοι, προσθέστε στο πάθος σας για την ετωλακαρανία το πάθος σας για την Ελλάδα. Την δύναμη της λογικής και δώστε τον δικό σας αγώνα. Έχω πει και παραπάνω ότι η μέρα των εκλογών δεν πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα διαμαρτυρίας, σε ημέρα καβαλέ, σε ημέρα να βγάλουμε το καπρίτσο στην πολιτική. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για την μελλοντική πορεία της χώρας, για την πορεία των δικών μας παιδιών και των γενιών που έρχονται. Πρέπει να προστατεύσουμε την ιστορία και να θωρακίσουμε και να αναπτύξουμε την οικονομική ευημερία αυτής της χώρας. Δώστε λοιπόν τον δικό σας αγώνα, ώστε την 7η Μαΐου η χώρα μας να είναι όρθια και ισχυρή με μια ισχυρή κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Θέλω αγαπητοί μου συμπολίτες, αγαπητοί μου φίλοι, να μετατρέψουμε όλοι την δικαιολογημένη μας οργή σε ορμή και να κάνουμε την ανατροπή. Για να έρθει ξανά η ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο. Γιατί πράγματι η χώρα μας αξίζει και ο λαός της. Γιατί πράγματι η ετωλακαρανία έχει αστήρευτες δυνάμεις να προχωρήσει μπροστά. Αρκεί με σχέδιο. Με συλλογική προσπάθεια, με κοινωνική συνένεση, με συνεργασία όλων των φορέων. Γι' αυτό σας καλώ την Κυριακή των εκλογών να επιλέξετε τους εκπροσώπους σας στη νέα εθνική αντιπροσωπεία που θα προκύψει. Παρουσιάζομαι μπροστά σας για πρώτη φορά μπαίνοντας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θέλω να γνωρίζετε ότι γνωρίζετε εσείς πολύ καλά τόσα χρόνια την κοινωνική, επαγγελματική και πολιτική μου διαδρομή. Εύχομαι ποτέ να μην προδώσω τις δικές σας προσδοκίες και θέλω να ξέρετε ότι την ίδια στάση και την επόμενη μέρα των εκλογών και από εκεί και πέρα θα τηρήσω απέναντι σε όλους τους φίλους, σε όλους τους εντολακανάνες, έχοντας την πόρτα μου και την καρδιά μου ανοιχτή. Σας ευχαριστώ.